Περάσουμε στο σκάνδαλο με τα προσωπικά email των αποδήμων, τα οποία με κάποιο τρόπο έφτασαν στα χέρια της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία άρχισε να στέλνει μαζικά mail ενώψη ευρωεκλογών. Η θύελλα που ξέσπασε ήταν σφοδρή, όπως και οι αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να παρέμβει δικαιοσύνη. Σήμερα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και η κυρία Σιμακοπούλου, κλήθηκαν για εξηγήσεις στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εξηγήσεις στην Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσαν το πρωί τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο σκάνδαλο διαρροής στοιχείων των αποδήμων. Είμαι στη διάθεση της Αρχής να συνεργαστώ. Εξού και ήρθα στη σημερινή ακρόαση. Είπα αυτά που έπρεπε να πω και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το πόρισμα. Έχω εμπιστοσύνη στην Αρχή και στο πόρισμα που θα βγάλει. Για ακρόαση κλήθηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αποδήμων Νίκος Θεοδωρόπουλος, που φέρεται να έδωσε τη λίστα στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δόθηκαν εξηγήσεις σε συγκεκριμένα θέματα, απαντήθηκαν ερωτήσεις, έγινε μία συζήτηση διαλογική σε εύλογο διάστημα να καταθέσουμε λεπτομεριακά τις απόψεις μας για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει γίνει καμία επεξεργασία, δεν έχει γίνει σε οποιοδήποτε εκλογικό κατάλογο, δεν έχει γίνει οποιοδήποτε, αν θέλετε, από τις παραβάσεις που διερευνά η Αρχή. Όπως αποκάλυψε το Μέγκα, στην Αρχή κλήθηκε και πέμπτο πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση. Πρόκειται για τον Διευθυντή Εκλογών, που κατήγγειλε στην αστυνομία διάρρηξη στο γραφείο του, όπου σε δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές διατήρουσε σημαντικά με κάθε είδους πληροφορίες για εκλογικές αναμετρήσεις. Υπόθεση που έφερε στο φως το in.gr. Από το εσωτερικό του γραφείου μου δεν γνωρίζω αν έχει αφαιρεθεί κάτι. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του γραφείου μου υπάρχουν σημαντικά δημόσια έγγραφα τα οποία φοβάμαι να μην έχουν αντιγραφεί ή έχουν αλλοιωθεί. Εκτός από τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών, σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το κινητό του Διευθυντή Εκλογών. Η διάρρηξη στο γραφείο εκλογών στη σκιά της διαρροής των προσωπικών στοιχείων των αποδήμων συνεχίζει να προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από αυτά τα δύο πλήγματα και λέω ότι αν δεν μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις, κυρία Κεραμέως, πρέπει να παραιτηθεί. Θα του πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως. Ποιος προσπάθησε να μπει, ποιος μπήκε στο γραφείο του Διευθυντή των Εκλογών, τι πήρε, γιατί τα πήρε, ποιος τον έστειλε. Πρέπει να συνεδριάσει, όπως έχει ζητήσει το ΚΚΕ, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να έρθει η κυρία Κεραμέως να δώσει εξηγήσεις. Το πόρισμα για τη διαρροή των στοιχείων των αποδήμων αναμένεται στα μέσα Μαΐου.